Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Τσίπας Radio. Πίσω από το μικρόφωνο, ο Άγγελος Σόρτικος. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Μαΐου ότι τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην χώρα ανέρχονται σε 1.402. Ανοίγει στις 21 Μαΐου η πλατφόρμα για ραντεβού με όλα τα εμβόλια για όσους έχουν ηλικία μεταξύ 40-44. Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Μαΐου ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Την απόφαση να σταματήσουν οι εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Δύο περιοχές που βρέθηκαν πρόσφατα στο κόκκινο εξαιτίας αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου έλαβε η κυβέρνηση. Θα συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης η μπλε κάρτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς. Να μπει η Ελλάδα στην πράσινη λίστα της Βρετανίας, ζητά ο επικεφαλής του Heathrow. Ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει ΑΟΣ με την Παλαιστίνη και τη Λωρίδα της Γάζας. Θα χαλάσουμε τα σχέδια της Ελλάδας, αναφέρει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γέννης Αφάκ. Σχέδια συνολικής ρύθμισης των χρεών της πανδημίας έως και 72 δόσεις επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να δώσει ανάσα στην αγορά και να ενισχύσει την επανεκκίνηση της οικονομίας. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για δωρεάν διακοπές 830.000 δικαιούχων μέσω επιταγών από τον ΟΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ θα υλοποιηθούν φέτος το καλοκαίρι. Με αφορμή την χθεσινή Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας, οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και ζήτησαν την άρση των διακρίσεων που υφίστανται. Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ακόμα και της προφυλάκησης είναι πλέον ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος σύντομα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης για να απολογηθεί. Η κυβέρνηση θα εξετάσει τις τροπολογίες Γιαννάκου Κεφαλογιάννη για την αναγκαστική συνεπιμέλεια, η οποία προκαλεί αντιδράσεις γυναικών και γυναικείων οργανώσεων. Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη του τουρισμού προωθεί η κυβέρνηση ώστε να διαχειριστεί το έντονο κλίμα βεβαιότητας που κυριαρχεί στον κλάδο. Μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Γέφυρα 2 ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Μαΐου ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλής, μειώσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθήσας δόσης και επιμήκυνσης της περίοδου αποπληρωμής. Στην 25η θέση ανάμεσα σε 140 χώρες στην κατάταξη του παγκόσμιου τουρισμού και ταξιδιωτικού δίκτυου βρίσκεται η Ελλάδα. Στα 6,211 εκατομμύρια ευρώ, με αύξηση έναντι στόχου περίπου 1 δις ευρώ, το πρωτογενές έλλειμμα μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους. Με τις γαλάζιες συνταγές της δεκαετίας του 90 ή με πολιτικές που κοιτάζουν στο μέλλον και ενισχύουν την κοινωνία, το δίλημα που έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι η Ελλάδα που θέλει να απομονώσει την Τουρκία, αλλά η Τουρκία που έχει απομονωθεί με τη συμπεριφορά της, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε τη Δευτέρα 17 Μαΐου η Ένωση Εξωτερικής Πολιτικής και Ηνωμένων Εθνών της Αυστρίας. Σε Ισραήλ και Παλαιστινιακά εδάφη μεταβαίνει σήμερα Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Χορήγηση των αδειών του 2020 μέχρι και το 2023 εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας. Αποκαλυπτική κατάθεση Καλογρίτσα. Ήμουν στρατολογημένος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο παπάς μου ζήτησε να γίνω μπροστινός. Αιματοβαμμένα τα χέρια σου, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον ομόλογό του των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Κλιμακώθηκαν για δεύτερη εβδομάδα οι σφόδρες εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με εκατοντάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Ο Προμηθέας Πατρών πάτησε τον γκάζι στο δεύτερο μέρος και κυριάρχησε απέναντι στο Περιστέρι με 86-58 για να πάρει με σχετική άνεση την νίκη πρόκρισης στα ημιτελικά της Στοίχημαν Basket Lane, αντίπαλος στους 4 στο Λαύριο. Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου. Πιθανότατα πρόσκαιρον όμβρων υπάρχει στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγια.